Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τον απροσδόκητο χαμό του Αντώνιο Ντενίγκρης. Ο 31 χρόνων παίκτης της Λάρισας έσβησε τα ξημερώματα προδομένος σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις από την καρδιά του. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του αθλητισμού και όχι μόνο ο πρόωρος χαμός του ποδοσφαιριστή της Λάρισας Αντώνιο Ντενίγκρης. Ο Μεξικανός πατέρας ενός 5χρονου κοριτσιού έσβησε σε ηλικία 31 ετών και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Ντενίγκρης αισθάνθηκε έντονη δυσφορία ενώ κοιμόταν και αμέσως η σύζυγός του κάλεσε ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Μεξικανός ξεψύχησε στο ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αίτια θανάτου είναι παθολογικά, με τις πρώτες εξετάσεις να έχουν δείξει βλάβη στο καρδιαναπνευστικό σύστημα. Μάλιστα, με δηλώσεις του ο πρώην γιατρός της τουρκικής Άνκαρα Σπορ, στην οποία δοκιμάστηκε ο Ντενίγκρης, υποστήριξε πως ο άτυχος αθλητής γνώριζε πως αντιμετώπιζε εκγενετής πρόβλημα στην καρδιά. Η ΠΑΕ Λάρισα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, ενώ οι συμπαίκτες του Μεξικανού επισκέφθηκαν το γήπεδο Αλκαζάρ και το αυτοσχέδιο μνημείο που στήθηκε εκεί. Κακά τέτοιες στιγμές πραγματικά καταλαβαίνουμε το πόσο μεγάλο νόημα έχει η ζωή και πόσο ασήμαντα είναι όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Είμαστε συγκλονισμένοι από το γεγονός. Δυστυχώς ο Αντώνιο έφυγε από κοντά μας. Αυτό που είπα ότι είχε κατορθώσει στο λίγο διάστημα που ήταν κοντά μας να γίνει αγαπητός σε όλους μας. Και πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι με τη φυγή του. Στον πρόωρο χαμό του αθλητή αναφέρθηκε και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Είμαι σίγουρος ότι τόσο εγώ όσο και η υπόλοιπη οικογένεια του ΠΑΟΚ είμαστε κοντά στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή και γενικότερα όλος ο κόσμος πρέπει να δώσει τα συλληπιτήριά του γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ άτυχο γεγονός. Η ταφή του Αντώνιο Ντενίγκρης θα γίνει στη γενέτειρά του το Μεξικό.